Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Το γραφείο του κύριου Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Ναι, τον κύριο Πρωθυπουργό θα ήθελα, τον κύριο Παπανδρέου. Ορίστε. Τον κύριο Παπανδρέου θα ήθελα. Δεν εδώ αυτή τη στιγμή, τι θέλετε. Απουσιάζει. Τι θέλετε, κύριε, πείτε μου. Ήθελα να του μιλήσω. Πρέπει να στείλετε ένα φάξ ή μια επιστολή για να. Είναι κάτι προσωπικό. Δεν μπορώ να το στείλω με φάξ, είναι κάτι προσωπικό. Δεν μπορώ να το δουν οι γραμματείς. Δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Ξέρετε, να σας κάνω μια ερώτηση. Πείτε μου ειλικρινά, είναι καλά. Γιατί? Έχει βγει μια φήμη ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, είναι άρρωστος, είναι καλά. Τι γενικά... λέτε, κύριε, τι είναι αυτά που λέτε. Κοιτάξτε, επειδή ήρθε προχθές, τον φέρανε και άρον από το Λονδίνο και από τότε δεν τον έχουμε δει τις τελευταίες 4-5 μέρες. Και ανησυχώ. Δηλαδή έχει βγει αυτή η φήμη κιόλας. Εγώ κυκλοφορεί γενικώς εδώ πέρα στις. Εγώ δουλεύω σε μια εταιρεία, έχει κυκλοφορήσει. Αλλά εγώ ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου, τον ψηφίζω χρόνια. Και ήθελα να του μιλήσω και σαν ψηφοφόρος βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, αν δεν μπορώ να μιλήσω, να μάθω αν είναι καλά. Λοιπόν, στην υγεία του. Είναι καλά ο Γιώργος, πείτε μου. Ανησυχούμε. Παρακαλώ, γραφείο Πρωθυπουργού. Ναι, καλημέρα. Είχα πάρει και πριν για την υγεία του Πρωθυπουργού. Δώστε μου μια απάντηση. Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Κυκλοφορεί αυτή η φήμη. Είναι αλήθεια, τι γίνεται? Πείτε μου τι κάνει ο Γιώργος! Θα τρελαθώ!